Λοιπόν, και τη ζημιά την κάνουν περισσότερο οι άνθρωποι γύρω και οι σύμμαχοι. Και θα δείτε τώρα τη ζημιά έχει γίνει. Ο Τούρκος Πρόεδρος υπάρχει μια συμμαχία. Είναι, έχει συμμαχήσει με τον Μπαχτσελή, έχει συμμαχήσει με τον γιο του Ερμπακάν. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν η Τουρκία να φύγει από τη σύμβαση Κωνσταντινούπολης και έφυγε. Ήταν οι άνθρωποι που ήθελαν να γίνει η Σοφία Τζαμί και έγινε. Δηλαδή αυτοί, εδώ και 30 χρόνια τα ζητάνε αυτά, ζητούν αυτά. Και τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν θέλουν πολλά δικαιώματα γυναικών. Και τώρα τι έγινε. Εδώ στην περιοχή Τζούζε, συγγνώμη, υπήρξε ένα βαν υποψηφίου του κόμματος του γιου του Ερμπακάν. Το βλέπω. Έχετε και τη σχετική φωτογραφία, αλλά σας δείξω και εδώ. Ναι. Λοιπόν, ήταν τρεις υποψήφοι από την πόλη αυτή. Οι δύο οι άντρες και η γυναίκα. Η γυναίκα δεν υπάρχει. Ξεφανίστηκε. Α, ήταν σε, είναι σε θολό, σε σκιά. Της. Σε φόντο, ναι. Η σκιά. Σαν δεν να υπάρχει. Μην υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, ενώ υπήρχε κανονικά, εννοείς φωτογραφία. Όχι, όχι. Δεν την τοποθέτησαν καθόλου πάνω στο βαν. Διότι ναι. Προφανώς λένε, ναι. Το θεωρούν, δεν το θεωρούν σωστό. Δηλαδή, ναι, δηλαδή υπάρχει, προσέξτε, υπάρχει το όνομά της από κάτω. Χωρίς φωτογραφία. Το όνομά της υπάρχει. Αλλά δεν βάζω τη φωτογραφία. Ούτε στο στήρα το σκέφτηκε αυτό, ρε Μανώλη. Κοιτάξτε, βλάκες παντού υπάρχουν, αλλά αυτό δείχνει και τις πεπιθήσεις κάποιων ανθρώπων. Ναι, βέβαια, για δεν είναι μόνο βλακεία. Είναι με το ζόρι βάζουν γυναίκα υποψήφιο. Έτσι είναι, έτσι. Κάποιοι λένε ότι μάλλον οι σύμμαχοι του Τούρκου Προέδρου, δεν μιλάμε στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, υπάρχουν γυναίκες και υπουργοί κτλ. Αλλά στη συμμαχία που έχει πάρει μαζί του είναι η Χιουνταπάρ, οι άνθρωποι, οι υποστηρικτές του Χεσμπολά. Ο γιος του Ερμπακάν που δεν βάζει καν τη φωτογραφία της γυναίκας. Ακριβώς. Είναι πραγματικά, έχει σοκαριστεί η κοινωνία. Απαντάτε. Και σας λέω, τραγικό. Αν τιμωρήσουν την κυβερνητική συμμαχία, θα την τιμωρήσουν οι γυναίκες. Ναι. Μα είναι τραγικό τώρα αυτό. Γιατί πολλά πράγματα. Στην ώρα που η αντιπολίτευση λέει, πάμε μαζί στη Δύση, πάμε να αλλάξουμε την Τουρκία, πάμε να αλλάξουμε τις γυναίκες μας. Εσύ εξαφανίζεις τις γυναίκες. Ξέρετε γιατί. Ναι. Η γυναίκα στην Τουρκία, όχι μόνο, εντάξει, η Κωνσταντινούπολη, αλλά κυρίως στην επαρχία, η γυναίκα πάει και αγοράζει το κρεμμύδι και την πατάτα. Η γυναίκα βλέπει ότι δεν της δίνουν καμία αξία, που δεν της βάζουν καν τη φωτογραφία πάνω στο βαν και βάζουν τους δύο άντρες εκεί περήφανος, χαρούμενος, και η γυναίκα είναι μόνο η σκιά της, βλέπεις. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Καθόλου λάθος. Θα δείτε τώρα. Θα δείτε το είναι αντίληψη, βέβαια. Για πάμε να το δούμε. Bakın burası Düzce. Seçim minibüsü. 3 tane aday var. 2 tane erkek, 1 tane kadın. Ve kadın adayı gölge yapmışlar. Günah diye herhalde. Kadın adayı göstermiyorlar. Ya böyle bir mantık olabilir mi ya? Kadının kendi var, adı var, altta adı var ama yüzünü göremiyorsunuz. Kendi yok. Bizim yoğunluktan bizim bir arkadaşımız ilgileniyordu. Bu arkadaşımızın da yoğunluktan dolayı bizlere ulaşamadan, bizlere bilgi vermeden yapılan bir şey oldu. Biz onu düzelttirdik. Şu anda bizim böyle bir problemimiz kalmadı. Δικαιολογίες για μικρά παιδιά του μεταξύ Μανώλη. Το παιδί λέει που το είχα παραθέσει, λέει δεν πρόλαβε, έκανε ένα λάθος. Εντάξει. Πάντως, στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές, στις τηλεοράσεις, στα κανάλια, κυριαρχούν οι συνάδελφοι, οι κυρίες συνάδελφοι. Ναι. Έχει σημασία να δούμε πώς στη συνέντευξη του στο παλάτι είναι δύο γυναίκες συνάδελφοι που κάνουν τις ερωτήσεις στον κύριο Ερντογάν. Άρα έχει σημασία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν όλο αυτό, πώς θα το σχολιάσουν, πώς θα το υποδεχθούν. Εντάξει, τώρα να το διορθώσουμε, λέει. Τώρα, καλά, εντάξει, τώρα είναι αργά. Κοιτάξτε, στην Προεδρία θα έχουν εκνευριστεί σίγουρα με τέτοιους συμμάχους. Δηλαδή, γιατί είναι τεράστια λάθη αυτά, αλλά είναι οτροπία. Είναι το κόμμα του 1% που αυτή την άποψη έχει. Δεν το κρύβει, δεν θέλει τα δικαιώματα των γυναικών όπως τα γνωρίζουμε κτλ. Και βεβαίως και η Τουρκία, η ίδια, ο ίδιος Ερντογάν που είχε βάλει στη σύμβαση Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, ο ίδιος την έβγαλε πέρσι.